χτες που, που τέλειωσα αυτό το κείμενο, τέλος πάντων, μόλις είχε λήξει και άδοξα και χωρίς καμία συμφωνία, η τελευταία από τις πολλές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή. Και είναι τόσα πολλά όταν έψαξα και στο ίντερνετ και στις εφημερίδες κτλ. Τόσα πολλά και αντιπατικά αυτά που γράφονται, που είναι τουλάχιστον αναμενόμενο για κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται συστηματικά με την πολιτική, να χάνει το μπούσουλα και να μην ξέρει τι να πιστέψει και τι να σκεφτεί. Οι υποθέσεις εργασίας που βρίσκουμε στο, και στο διαδίκτυο και παντού, η καλύτερα η σπέκουλα, δίνει και παίρνει. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο, το πρώτο κατά τη γνώμη μου, πολύ πολύ μεγάλο ερώτημα. Τι είδους πολιτική είναι αυτή που γίνεται μέσα στα σαλόνια, στους διαδρόμους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαρρεύσεις, τηλεφωνήματα, συμπάθειες, αντιπάθειες, ανακοινώσεις, όλους διόλου αντιφατικές και σίγουρα περισσότερες φανταστικές. Και αναρωτήθηκα σε τι διαφέρει αυτός ο τρόπος να ασκείς πολιτική από όλους τους προηγούμενους. Δηλαδή, ποια είναι η καινούργια ηθική στην πολιτική που σε κάνει να ξεχωρίσεις ανάμεσα στους λύκους. Αν η δύναμη βρίσκεται στο λαό και το πιστεύεις, τότε τίποτα δεν θα έπρεπε να μένει κρυφό. Όλα θα έπρεπε να είναι στην πλατεία. Όχι στις πλατείες, στην πλατεία. Από τη μεριά αυτή, εγώ πιστεύω ότι ήδη έχουμε χάσει ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Γιατί η κυβέρνηση παίζει μπάλα σε ένα εχθρικό γήπεδο, το παιχνίδι είναι πουλημένο, οι οπαδοί αποκλεισμένοι από τις κερκίδες, έξω από κλειστές πόρτες, να κρυφαθούν και να φαντάζονται τι γίνεται μέσα με μισόλογα και φήμες που τους πετούν οι μοιημένοι. Και γι' αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, λοιπόν, όταν έγινε πια σαφές και στο πιο αφελή, καλόπιστο ή αισιόδοξο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της είναι μια λυκοφωλιά ή καλύτερα μια μαφιόζικη οργάνωση που έχει δημιουργηθεί για να υπερασπίζεται ισαλία τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κεφαλαίου εις βάρος, γιατί μόνο έτσι είναι το μόνο μας. Όλων αυτών τους παράγοντων πλουτών που νέμεται το ένα σε και είναι απαραίτητη αυτή η θεσμή για τη διατήρηση του status quo, όσο έχει, κυρίως σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης, όπως αυτή που περνάμε από το 2008 και μέχρι σήμερα. Θα μιλήσω πολύ για τις καπιταλιστικές κρίσεις, γιατί η λιτότητα όντως δεν είναι καινούριο φαινόμενο, αλλά πάντα έρχεται σε περιόδους κρίσης. Απλώς αυτή η κρίση που τη θυμόμαστε και την ξέρουμε και την καταλαβαίνουμε είναι μια πολύ βαθιά κρίση και παγκόσμια. Λοιπόν, είναι αυτή η καπιταλιστική και θα θέσω ένα ερώτημα. Είναι αυτή η καπιταλιστική κρίση απλώς μια κρίση χρέους όπως θέλουν να μας την παρουσιάσουν και να την παρουσιάσουν σε όλους τους λαούς για να αποδεχτούν τη λιτότητα, τα κοψίματα στις παροχές και στις υπηρεσίες, την κατακρεούργηση των μισθών και των συντάξεων, την ανεργία και μέχρι και τη φυσική μας εξόδωση με την πείνα και τους πολέμους. Πληρώνουμε το χρέος λοιπόν και καθαρίσαμε. Αν είναι κρίση χρέους, πληρώνουμε το χρέος και καθαρίσαμε. Έτσι δεν είναι. Βρίσκουμε τα λεφτά, τα παίρνουμε, ξοφλάμε. Τα παίρνουμε από τις γερμανικές αποζημιώσεις, από οτιδήποτε. Ξοφλάμε και ως καλοί νοικοκυρέοι, μετά θα είμαστε αφεντικά στον τόπο μας. Αυτή είναι μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι πολύ πολύ βασική για να απαντήσουμε αν αυτή η κρίση είναι μόνο μια κρίση χρέους. Και αν όλα αυτά γίνονται βέβαια για το ότι οι Ευρωπαίοι θα χάσουν κάποια λεφτά και η Ελλάδα δεν έχει αυτά τα λεφτά κτλ. Και πιστεύω ότι η απάντηση ακόμα, για μια ακόμα φορά και εδώ, είναι ότι όχι, δεν είναι μια κρίση χρέους. Ακόμα και ο Γιωργάκης το ήξερε αυτό, όταν έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Απλώς έπρεπε να πάει να τα βρει αυτά τα λεφτά και έπρεπε να μας πει ότι δεν θα μπορούσε να τα βρει και να τα πάρουν. Εντάξει, και να το καταλάβουμε κι εμείς. Ποτέ λοιπόν ο καπιταλισμός δεν φοβήθηκε το χρέος. Σε εποχές μεγάλης ανάπτυξης και άνθησης, πάντα τα κράτη και το κεφάλαιο στηρίζονταν στο δανεισμό για να κερδίσουν περισσότερα. Η Ελλάδα μέχρι και το 2007 ήταν χρυσορυχείο των σπεκουλαδόρων του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος που θησάβρισαν στην πλάτη μας, ενώ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού κοίταγαν το φαγοπότι αποχαυνομένα με τα ξεροκόμματα που τους πετούσαν από πάνω. Έχω μία εικόνα από την αρχή που ο Πάγκαλος είπε αυτό το «μαζί τα φάγαμε», την οποία πρέπει να την κάνω, οπωσδήποτε να βρω κάποιο σχεδιαστή να την κάνει γελιογραφία. Έχω έναν χοντρό μπροστά σε ένα τραπέζι με λουκούλια γεύματα και από κάτω παιδάκια της Μπιάφρας που μαζεύουν τα ψίχουλα.
Λοιπόν, μαζί τα φάγαμε, μόνο που δεν φάγαμε από τα ίδια πιάτα και δεν ήμασταν καν καλεσμένοι στο ίδιο τραπέζι. Αν λοιπόν η κρίση δεν είναι οικονομική, τότε τι? Και εδώ τώρα μπαίνει ο καθηγητής στη μέση και θα σας διαβάσω δύο αποσπάσματα. Από το ένα από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και ένα άλλο από την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, μόνο και μόνο για να δείτε, και αυτό είναι μεγάλη εντύπωση, πώς μιλάμε για την κρίση. Μιλάγαμε για την κρίση ήδη το 1848. Στις κρίσεις ξεσπά μια κοινωνική επιδημία που σε κάθε άλλη προηγούμενη εποχή θα φαινόταν σαν παραλογισμός, η επιδημία της υπερπαραγωγής. Η κοινωνία ξαφνικά βρίσκεται ρυθμένη πίσω σε κατάσταση στιγμιαίας βαρβαρότητας. Η βιομηχανία, το εμπόριο φαίνονται εκμηδενισμένα. Και γιατί? Γιατί η κοινωνία έχει πάρα πολύ πολιτισμό, πάρα πολλά μέσα ύπαρξης, πάρα πολύ βιομηχανία, πάρα πολύ εμπόριο. Οι παραγωγικές δυνάμεις που διαθέτει δεν χρησιμεύουν πια για την προώθηση του αστικού πολιτισμού και των αστικών σχέσεων ιδιοκτησίας. Αντίθετα, έγιναν πάρα πολύ μεγάλες για αυτές τις σχέσεις και εμποδίζονται από αυτές. Κάθε φορά που οι οικονομικές παραγωγικές δυνάμεις ξεπερνούν το εμπόδιο αυτό, φέρνουν σε αναταραχή ολόκληρη την αστική κοινωνία. Απειλούν την ύπαρξη της αστικής ιδιοκτησίας. Πώς ξεπερνάει η αστική τάξη της κρίσης? Από το ένα μέρος, καταστρέφοντας αναγκαστικά μάζες από παραγωγικές δυνάμεις. Από το άλλο, κατακτώντας καινούργιες αγορές και εκμεταλλευόμενοι πιο βαθιά τις παλιές. Πώς λοιπόν? Προετοιμάζοντας πιο ολόκληρες και πιο τεράστιες κρίσεις και ελαττώνοντας τα μέσα για να προλαβαίνει αυτές τις κρίσεις. Αυτό έγραφε ο Μάρξ και ο Έγκελς στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1848. Αν δεν μας θυμίζει κάτι όλο αυτό, νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει καλές συνδέσεις. Αργότερα, στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, μετά από, νομίζω, 11 χρόνια μετά, ο Μάρξ γράφει: «Αρκεί να παρατηρήσουμε μόνο πώς κάθε φορά οι κρίσεις προετοιμάζονται ίσα-ίσα από μία περίοδο, όπου ανεβαίνει γενικά ο μισθός εργασίας και η εργατική τάξη παίρνει πράγματι μεγαλύτερη μερίδα από το μέρος εκείνου του χρονιάτικου προϊόντος που προορίζεται για την κατανάλωση». Σας θυμίζω την κρίση του 70, την πετρελαϊκή που ήρθε μετά από τη μεγάλη ανάπτυξη της δεκαετίας του 60 και φυσικά αυτή την κρίση από το 2000 μέχρι το 2007 ή ίσως και λίγο νωρίτερα όλο αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Αντίθετα, η περίοδος αυτή θα έπρεπε από την άποψη αυτών των υποτών του υγιούς και απλού λογικού να απομακρύνει την κρίση. Φαίνεται λοιπόν πως η κεφαλαιοκρατική παραγωγή περικλεί όρους ανεξάρτητους από την καλή ή κακή θέληση που τη σχετική εκείνη ευημερία της εργατικής τάξης την επιτρέπουν μόνο για μια στιγμή και μάλιστα πάντα μόνο σαν το πουλί της καταιγίδας που προμηνύει τη νέα κρίση. Η οικονομική κρίση λοιπόν αυτή, που είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο ελληνική και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, είναι βαθύτερη από πολλές προηγούμενες και για μένα και για την Αγγλία είναι κρίση βαθιά πολιτική. Για την Ελλάδα που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, αυτό σημαίνει. Είναι πολιτική γιατί αυτό που ενδιαφέρει την άρχουσα τάξη, ντόπια και ευρωπαϊκή, δεν είναι φυσικά το χρέος, το οποίο θα ήταν πολύ εύκολο να εξοπληθεί. Είναι η πλήρης αποταγή, όπως πολύ ωραία μας τα είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τις 25 του Γενάρη. Είναι επίσης η τιμωρία ενός ολόκληρου λαού, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Άρη, που τόλμησε να εναντιωθεί και να ψηφίσει ένα κόμμα που δεν ήταν της αρισκίας της. Είναι τέλος ο παραδειγματισμός όλων των άλλων λαών, που θα τολμήσουν ίσως να σκεφτούν ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος από αυτόν της λιτότητας που επιβάλλουν οι πολιτικές τους. Γιατί το ξέρουμε ότι η νίκη της αριστεράς στις εκλογές ήταν μια νίκη όλης της εργατικής τάξης, την οποία είδαν με ελπίδα οι λαοί της Ευρώπης και με φόβο οι κυβερνήσεις τους. Και αν αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μια αποτυχία που θα τη χρεωθεί όλη η εργατική τάξη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θέλουμε το ρόλο της Κασάνδρας, ούτε αυτού που χερέκα καγελάει, λέγοντας εγώ σου τα έλεγα όταν τα πράγματα στραβώσουν. Τότε λοιπόν τι? Ενώ όλοι συμφωνούμε με τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών και για τις αιτίες της κρίσης, γιατί στο κάτω-κάτω με τα ίδια εργαλεία δουλεύουμε όλοι, τις ίδιες αναλύσεις, με τα ίδια εργαλεία κάνουμε τις αναλύσεις μας, και συμφωνούμε λίγο ως πολύ για τη φύση και τη θέση των θεσμών και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που χωρίζουν οι δρόμοι μας είναι στις στρατηγικές, πολιτικές και στους τρόπους επίλυσής της. Νομίζω ότι αυτό είναι φανερό και από το
και από την ομιλία του Νότη που μίλησε για θεσμικά πλαίσια και τα λοιπά, από τη θέση τη δική του πλευρά και από την, και από την ομιλία του Άλφη. Από τη μία λοιπόν έχουμε η αριστερά στην Ελλάδα, από τη μία έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο οι τακτικές οδηγούν σε περιχαράκωση, απομονωτισμό και εκλογίστικες και κοινοβουλευτικές λογικές, με αποτέλεσμα την ισοστρέφεια, την απεσιοδοξία και φυσικά τη συντηρητικοποίηση ενός μικρού εθνικού τμήματος της εργατικής τάξης σήμερα. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται επίσης σε αδιέξοδο. Καλλιέργησε τόσο συστηματικά το μύθο της Ευρώπης των λαών, που τελικά νομίζω ότι το πίστεψε κιόλας. Στη μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης έδειξε μερικά πολύ ανησυχητικά σημάδια, κατ' εμέ. Το πιο ανησυχητικό για μένα ήταν αυτός ο απίθανος βολονταρισμός, η θέληση, αντάμα με έναν ανεπίτρεπτο τυχοδιοκτισμό της πρώτης περίοδου. Τα επιχειρήματα ήταν, θα πείθαμε την Ευρώπη γιατί είχαμε δίκιο. Ο Άρκης μίλησε για ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Δεν το έχω βάλει, αλλά το σκέφτηκα. Θα αποδεικνύαμε ότι όλοι μπορούν να βγουν κερδισμένοι αν άλλαζε πολιτική. Θα αλλάζαμε την Ευρώπη. Όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά θα αλλάζαμε και την Ευρώπη. Επιπλέον, καιροσκοπισμός, διολίσθηση της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων μέχρι τις 47 σελίδες, καλλιέργεια των ψευδεστήσεων σε μεγάλα κομμάτια του κόσμου και η εγκατάλειψη κάθε κινηματικής δράσης είχαν και έχουν ως αποτέλεσμα και συνέβη να σέρνεται σήμερα στον δρόμο της ρήξης ή της πλήρους υποταγής, αντί να ηγείται των εξελίξεων όπως θα μπορούσε να το κάνει πριν από το Φλεβάρι και μέχρι το Φλεβάρι. Αναμφίβολα, η κρίση του 2008 ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έζησε ο καπιταλισμός. Αλλά σίγουρα δεν είναι η τελευταία του αν εμείς δεν τον ανατρέψουμε. Ο καπιταλισμός δεν θα πέσει μόνος του σαν όριμο φρούτο, λέει ο Τσέ, πρέπει να πουνήσει στο τέτρο πάνω στο οποίο βρίσκεται. Ο όριμος καπιταλισμός, έγραφε ο Μάρξ και αναφέρει ο Κρις Χέτς, θα σημαδευτεί από γεγονότα που όλοι μας μπορούμε να αναγνωρίσουμε με μεγάλη ευκολία γιατί σημαδεύουν τις ζωές μας. Καθώς θα είναι ανίκανο να εξαπλωθεί και να παράγει τα κέρδη του παρελθόντος, το καπιταλιστικό σύστημα θα αρχίσει, έχει ήδη αρχίσει, να καταναλώνει τις δομές που το στήριξαν. Θα λιμένεται στο όνομα της λιτότητας στην εργατική τάξη και τους φτωχούς, οδηγώντας τους ακόμα βαθύτερα στα χρέη και στη φτώχεια, ενώ θα μειώνει την ικανότητα του κράτους να υπηρετεί τις ανάγκες των απλών πολιτών. Η μετάφραση είναι δική μου, ο σχολιασμός δικό σας. Το πρόβλημα λοιπόν για εμάς είναι ο καπιταλισμός και όχι μόνο η τελευταία συχαμένη εκδοχή του ο νεοφιλελευθερισμός. Η πιο συχαμένη που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Το θέμα δεν είναι η αναμόρφωση αυτού του συστήματος προς το ανθρωπινότερο. Η αντίσταση στα μνημόνια δεν γίνεται με ελαφρότερα μνημόνια και δυστυχώς ή ευτυχώς να καταφέρεις να βάλεις το ψωμί στο τραπέζι, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τις εκλογές, γίνεται επαναστατική πράξη. Το είδαμε αυτό όταν ονομάστηκε η μικρή ανθρωπιστική βοήθεια μονομερής ενέργεια. Να λοιπόν γιατί η λύση θα είναι επαναστατική ή δεν θα υπάρξει. Γιατί δεν φτάνει να θέλεις εσύ να φτάξεις το τσεκούρι της ταξικής πάλης, πρέπει να το θέλουν και οι αντιπαλοί σου. Γι' αυτό το είδαμε, το ξέρουμε, είναι διαθετημένοι να μας τάψουν όλους προκειμένου να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από τα κέρδη. Τότε μια ηρωική κρίση, έξοδος από το ευρώ και από την ευρωζώνη θα μπορούσε να είναι η λύση, ένα κούγκι. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Ένα κούγκι. Οι κενσιανιστές οικονομολόγοι το υποστηρίζουν με το επιχείρημα ότι το κράτος έτσι θα μπορέσει να καράξει μια ανεξάρτητη οικονομική πολιτική και ότι η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος θα φέρει άνθηση των εισαγωγών, άρα της παραγωγής και του εμπορίου. Έστω και αν γίνουν τα πράγματα έτσι, πράγμα για το οποίο δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά δεν θα το εξηγήσουμε τώρα εδώ, το ζήτημα είναι ποιος θα ωφεληθεί από την επιστροφή στη δραχμή. Όχι βέβαια οι πενιχρημιστοί και οι συντάξεις πείνας που οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα δουν να εξανεμίζονται εντελώς, αλλά αυτοί που έγιναν πλουσιότεροι και μέσα στην κρίση, αυτοί που πραγματικά έχουν την εξουσία, δηλαδή τον έλεγχο στα μέσα παραγωγής και προπαγάνδας, η αστική τάξη της Ελλάδας. Εξάλλου μπορούμε να δούμε και το παράδειγμα της Αγγλίας που δεν βρίσκεται στην Ευρωζώνη, που έχει δικό της νόμισμα και πλούτια σύγκριτα μεγαλύτερα από την Ελλάδα,
Και επίσης ο λαός της βρίσκεται σε θεραπεία λιτότητας χρόνια, με τα κέρδη του κεφαλαίου να ξεπερνούν κάθε φαντασία και όλα αυτά εν μέσω κρίσης. Άρα η επιστροφή στην δραχμή και η έξοδος από το ευρώ και την ευρωζώνη δεν εγγυάται με κανένα τρόπο το τέλος της λιτότητας και την καλυτέρωση των συνθηκών της ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Έξοδος χωρίς σχεδιασμό είναι το ίδιο καταστροφικός με παραμονή και μνημόνιο. Τότε τι, μήπως και η ανταρσία θα πρέπει να κάτσει στην γωνία κάνοντας κριτική, εντάξει, αριστερή κριτική, και περιμένοντας τα πλήθη να ξυπνήσουν ως άλλες ωραίες κυβωμένες και να την ψηφίσουν ώστε να γίνει κυβέρνηση πραγματικά αριστερή αυτή τη φορά? Είναι και αυτό μια άποψη. Πιστεύω ότι ο ρόλος της ανταρσίας είναι πολύ πιο σημαντικός μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Εγώ λέω πως ευτυχώς που υπάρχει ανταρσία για να στηρίξει όπως έκανε από το 2009 όλους τους αγώνες που έχουν ανοιχτεί και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να ανοίγονται καινούργια μέτωπα και στο άμεσο μέλλον. Και αυτοί οι αγώνες, αυτά τα μέτωπα πρέπει να έχουν έναν κοινό στόχο. Την υλοποίηση από την εργατική τάξη ενός μεταβατικού προγράμματος που θα οδηγήσει στην αντικαπιταλιστική ανατροπή με εργατικό έλεγχο πρώτα απ' όλα στους χώρους δουλειάς, όπως για παράδειγμα στην ΕΡΤ, και την ΕΡΤ ίσως θα έπρεπε να τη συζητήσουμε περισσότερο. Στο άνοιγμα των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που οι υπερεαλιστικοί πόλεμοι και οι πολιτικές δημιουργούν. Σήμερα η Διεθνής Αμνηστία μιλούσε για τη χειρότερη κρίση προσφύγων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εργατικό έλεγχο στην εξωτερική μας πολιτική. Τρία πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να πάρουμε εμείς την εξουσία. Άλλο να έχουμε την κυβέρνηση και άλλο η εξουσία. Γιατί κανένα πρόγραμμα, καμία ενωτική παρέμβαση στο κίνημα δεν είναι αντικειμενικά σε σοσιαλιστική κατεύθυνση, αν δεν μεταφράζεται στη συνειδητή στράτευση των πιο πρωτοπόρων και μαχητικών τμήματων της εργατικής τάξης στην πάρη για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Γιατί όντως στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν όμως διλήμματα και το ίστατο δίλημα που καλούμαστε να πάρουμε θέση όλοι μας και να αποφασίσουμε είναι με ποιους θα είμαστε, με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Για όλους αυτούς τους λόγους έχει σημασία η επιμονή στον αντικαπιταλισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους συνεχίζουμε σήμερα την πάλη για άμεση στάση πληρωμών στους δανειστές των ουλίθους. Ούτε ένα ευρώ σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Για να πληρωθούν οι μισθοί, συντάξεις, να χρηματοδοτηθούν γενναία, παιδεία, υγεία, να γίνουν προσλήψεις και να ληφθούν μέσα κατά προέμψεις ανεργίας. Διαγραφή του χρέους. Άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του λαϊκού και εργατικού κινήματος. Εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο. Απειθαρχία, ρήξη και αποδέσμευση από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούμε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με συλλαλητήρια και προκήρυξη πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας σε όλους τους χώρους μόλις αναγγελθεί η νέα συμφωνία. Καλούμε τις μαχόμενες δυνάμεις του κινήματος και της αριστεράς σε κοινή δράση για να συγκροτηθεί μια δυνατή αριστερή αντιπολίτευση, ένα αγωνιστικό μέτωπο αντεπίθεσης, ρήξης και ανατροπής. Και στις 21 του Ιούνιου, η Ανταρσία συμμετέχει στη μεγάλη κοινή διαδήλωση αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό στις Βρυξέλλες, ενάντια στην υπογραφή οποιασδήποτε αντιλαϊκής συμφωνίας με τους εκβιαστές. Να είμαστε όλοι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ.